Λοιπόν, Ιορδάνη μου, καλώς ήρθες και πάλι. Καλώς σας βρήκα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ. Την ιστορία του Ιορδάνη την είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή ξανά, γιατί είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα σε ένα πάρα πολύ προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, με μπαμπά να μπαίνει στη φυλακή, με μαμά να έχει άλλα προβλήματα, σχεδόν μόνο του με τον αδελφό του μεγάλωσε. Με συγγενείς, με βαριά προβληματικό περιβάλλον. Και ο λόγος που τον έχουμε σήμερα εδώ είναι γιατί στην ουσία βλέπουμε δύο αδέλφια. Δύο παιδιά που μεγάλωσαν σε βαριά προβληματική οικογένεια. Να παίρνουν δύο διαφορετικούς δρόμους. Γιατί εκτός από την οικογένεια επιδράνε και άλλα στοιχεία στην πορεία μας. Άνθρωποι που μπορεί να μας επηρεάσουν, ένας καλός εκπαιδευτικός, ένας καλός γυμναστής, κάποιος που μπορεί να θαυμάσουμε, ο αθλητισμός. Ενώ ο Ιορδάνης λοιπόν κατάφερε, έγινε καλός αθλητής, έχει κάνει σπουδές, έγινε τραγουδιστής, ο αδελφός του είχε ακριβώς την αντίστροφη πορεία. Έπεσε στα ναρκωτικά και τελικά έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στη φυλακή. Μέσα από αυτή την αντίθεση λοιπόν σήμερα, μέσα από αυτά τα γεγονότα, έχουμε να πάρουμε πολλά στοιχεία από την ιστορία του Ιορδάνη, έτσι. Ιορδάνη, μου θεωρείς ότι η αυτοκτονία του αδελφού σου στην ουσία ήταν κάτι που εντός εισαγωγικών είχε προαναγγελθεί, δηλαδή έτσι πως ήταν η πορεία του. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εγώ προσωπικά θα το, ακόμα και τώρα που έχει συμβεί, δεν μπορώ να το αποδεχτώ πλήρως. Γιατί θεωρούσα τον αδερφό μου πιο δυνατό από μένα, κατά ένα περίεργο λόγο. Και αν υπάρχει ένα πράγμα πρώτο που μου δίδαξε αυτό το δυστυχές γεγονός, ήταν ότι τελικά δεν έβλεπα από τη σωστή οπτική γωνία. Κάποια πράγματα, κάποια ίσως να τα έβλεπα πολύ σωστά, αλλά κάποια άλλα όχι. Οπότε με προβλημάτισε αν τελικά εκτιμώ κάποιες καταστάσεις και τον ψυχισμό κάποιων ανθρώπων, όπως του αδερφού μου, σωστά. Πώς εσύ και ο αδερφός σου, μεγαλώνοντας μαζί με όλα αυτά τα προβλήματα, πήρατε διαφορετική πορεία? Κοιτάξτε. Ο αδερφός σου πότε έπεσε στα ναρκωτικά? Ο αδερφός μου σε πολύ μικρή ηλικία. Πόσο χρονών δηλαδή άρχισε να παίρνει? Είχαμε εντελώς διαφορετική ιδιοσυγκρασία σαν άνθρωπο. Είσαστε μεγαλώνοντας σχεδόν τα δυο σας. Σχεδόν μόνα σας, έτσι. Εντάξει, υπήρξαν κάποιες περίοδες στη ζωή μας που μεγαλώσαν, που ήμασταν χωρισμένοι, αλλά δεν ήταν μεγάλα χωρισμένοι. Ο αδερφός μου έμεινε με τη μαμά μου λίγο παραπάνω κάποιες φορές. Η μαμά σου είχε θέματα από ό,τι μας είχες πει, σοβαρά και εκείνη, έτσι. Και η μαμά μου, ναι. Ναρκωτικά. Πέρασε μια φάση που ήταν εθισμένη και αυτή μεγάλη. Ήταν και εκείνη εθισμένη, αλλά τώρα έχει απεξαρτηθεί η μαμά σου. Τώρα είναι πολύ καλά. Ωραία. Άρα ο αδελφός σου πήγε με τη μαμά σου. Ένα διάστημα της ζωής σου. Ένα διάστημα της ζωής σου. Εντάξει. Σαν το κλειδί βρέση. Κοιτάξτε, νομίζω διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Εσύ με ποιον πήγε σε εκείνη τη φάση της ζωής σου? Υπήρξαν αναγκαστικά, λόγω δυσκολίας στο να μπορούμε να συμβιώσουμε σε έναν χώρο πολλά άτομα. Γι' αυτό και χωριστήκαμε κάποιες περιόδους. Τι δυσκολία να συμβιώσετε? Όταν ήταν, ας πούμε, ο πατέρας μου στη φυλακή, δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαραίτητα όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Τι θέλω να πω με αυτό? Η μητέρα μου, ας πούμε, δούλευε βράδυ. Εγώ και με τον αδερφό μου ήμασταν στη θεία μου. Η θεία μου κάποιες περιόδους είχε και κάποια προβλήματα και αυτή. Οπότε αναγκαστικά κάποιες φορές έπρεπε να σπάμε. Καταλαβαίνετε γιατί περιβάλλον μιλάμε, έτσι. Μπαμπά στη φυλακή. Εντάξει, τα παιδιά με τη θεία. Η θεία δεν μπορούσε καλά να τα κρατήσει. Όταν λέτε η θεία είναι η ηρωίδα μας στην οικογένεια. Όταν λέτε να σπάτε, ακόμα, δηλαδή πού πήγαινες εσύ, ποιος σε κράταγε εσένα και ποιος κράταγε τον άλλον? Άμα κάνουμε ιστορική αναδρομή, μπορώ να σου πω. Όχι, δεν 30 θέλω σπίτια. Να κάνω. Γι' αυτό σου δεν θα δω. Έχεις πάει και σε ανάδοχες οικογένειες? Όχι, σε ανάδοχες όχι. Όχι. Έχεις πάει σε συγγενείς? Πού έμενες, βέβαια? Όχι ότι είναι κακό, αλλά εγώ έμεινα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου με τον μπαμπά και τη μαμά μου, μετά χωρίσανε όταν ήμουν 7 ετών. Ναι. Είχε γεννηθεί φυσικά ο αδερφός μου. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του τον πέρασε με τη μητέρα μου, ήμασταν χωριστά. Μετέπειτα μας ξαναπήρε ο μπαμπάς μου. Τα προβλήματα, όπως τα προανέφερες και εσύ, υπήρχαν τότε της κρίσης. Και όταν μπήκε ο μπαμπάς στη φυλακή. Η γιαγιά, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη σε ηλικία, μάλλον η προγιαγιά, η μαμά της μαμάς του μπαμπά μου. Η προγιαγιά σας πήρε. Για ένα μικρό διάστημα. Ναι.
Μετά, εγώ επειδή έπρεπε να με προσέχουν για το σχολείο, ο αδερφός μου ήταν πιο μικρός, με πήρε η θεία μου. Και μετά, όταν χρειάστηκε να πάει και ο αδερφός μου σχολείο, ακολούθησε και αυτός. Μετά μείναμε στη θεία μου περίπου 4-5 χρόνια. Όταν αποφυλακίστηκε ο μπαμπάς μου, μας ξαναπήρε. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά. Ο μπαμπάς μου έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά στην ουσία ήταν μια. Δεν υπήρχε οικογένεια. Υπήρχε οικογένεια με τον ευρύτερο, με την ευρύτερη έννοια. Εντάξει, από τη θεία μου πήρα πράγματα. Είσαστε εσωτερικοί μετανάστες της οικογένειας. Πολλά σπίτια. Ο ένας και ο άλλος σας κρατούσε για λίγο. Μαμά με προβλήματα εθισμού, μπαμπά στις φυλακές. Θέλω να μου πεις, όταν σου είπαν οι Ιορδάνοι ότι ο αδελφός σου αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή. Τι σκέφτηκες, αν είχες μια τελευταία επικοινωνία μαζί του, τι σου είπε και πώς γίνεται να μπορεί να είναι εφικτό κάποιος να αυτοκτονήσει μέσα στις φυλακές, γιατί κανονικά θα πρέπει να προστατεύονται και αυτό οι κρατούμενοι και αν έχουν ψυχιατρικά προβλήματα να πηγαίνουν στο ψυχιατρίο. Θα μας τα πεις μετά τις διαφημίσεις.